ποια είναι η κατάσταση σήμερα, ένα χρόνο μετά τη Φουκουσίμα. Η ερώτηση είναι, στο διάστημα αυτό, πόσα Τσερνομπίλ έχουμε δεχτεί από τη Φουκουσίμα, για να καταλάβουμε το μέγεθος, και πού βρίσκεται το θέμα των αντιδραστήρων που ήταν να σβήσουν και δεν σβήνανε. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε το εξής, ότι ενώ ας πούμε όταν συνέβη το γεγονός, όλη η ανθρωπότητα έστρεψε τα βλέμματά της εκεί, μετά από λίγο καιρό η ανθρωπότητα έφυγε από εκεί ο προβολέας της επικαιρότητας, αλλά δεν έφυγε το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει ακόμα και σήμερα και πολύ έντονο. Και δυστυχώς πάρα πολλοί από εμάς, παραδείγματος χάρη και κυβερνήσεις, αλλά και ο απλός κόσμος, δεν έχουν συνειδητοποιήσει το κίνδυνο από τα πυρηνικά. Στο θέμα της Ευρώπης, μόνο η Γερμανία πήρε ένα πολύ καλό μάθημα και μόνο η Γερμανία, το Γερμανικό Κοινοβούλιο, έβγαλε μια απόφαση που είπε και δρομολόγησε ότι μέχρι το 2020 δεν θα υπάρχει ούτε ένα πυρηνικό εργοστάσιο στον χώρο τους. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη απόφαση, η οποία την ασπάστηκε με μεγάλη χαρά και όλα τα οικολογικά κινήματα στον κόσμο. Και ελπίζουμε να επηρεάσει και άλλες κυβερνήσεις. Να επηρεάσει και άλλες κυβερνήσεις. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, όμως, εμείς δεν πήραμε κανένα δείγμα, ας πούμε, από το τι συνέβη στο Τσέρνομπιλ. Και στο Τσέρνομπιλ, βέβαια, αργότερα, νωρίτερα, συγγνώμη, αλλά και στη Φουκουσίμα. Γιατί ενώ θα έπρεπε αυτό να μας παραδειγματίσει ότι ένα πυρηνικό εργοστάσιο πάντοτε ενέχει κινδύνους πάρα πολύ σημαντικούς, όχι μόνο για τους κατοίκους που είναι δίπλα στο εργοστάσιο, αλλά και 50 και 100 και 200 χιλιόμετρα μακρύτερα, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναπτυχθούν εργοστάσια όχι στη χώρα μας, αλλά στα γειτονικά κράτη. Και όταν λέω κάνουμε ό,τι μπορούμε, τι εννοώ. Εάν δεν φροντίσουμε να γίνουμε αυτάρκοι στην ανάγκη της ενέργειας, θα χρειαστεί να πάρουμε ενέργεια, να αγοράσουμε ενέργεια. Όπως αγοράζουμε ακόμα και τα γεωργικά προϊόντα σήμερα, παίρνουμε πορτοκάλια και παίρνουμε και λεμόνια από την Τουρκία, θα παίρνουμε και ενέργεια. Και η ενέργεια αυτή που θα παίρνουμε από την Αλβανία, που ήδη παίρνουμε από τη Βουλγαρία και από την Τουρκία, θα είναι η ενέργεια που παράγεται από πυρηνικά. Ήδη δηλαδή χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα ενέργεια που παράγεται από πυρηνικά από τη Βουλγαρία. Βεβαίως, και μάλιστα από ένα απαρχαιωμένο εργοστάσιο και σε ένα μεγάλο ποσοστό. Περίπου 10% ας πούμε υπάρχει περίπτωση να πάρουμε από τη Βουλγαρία. Και είμαστε κατά μία έννοια και ηθική αυτουργή για την παραγωγή. Βεβαίως και είμαστε και ηθική αυτουργή. Η ερώτηση είναι, στη Φουκουσίμα σήμερα, οι μνήμες που έχουμε όταν το βλέπαμε στην τηλεόραση, που ένα σωρό παλικάρια, διάφοροι υπάλληλοι εκεί που δουλεύανε στα εργοστάσια αυτά, προσπαθούσαν με υπεράνθρωπες προσπάθειες και δίνοντας τη ζωή του να σβήσουν και να θέσουν υπό έλεγχο τους αντιδραστήρες. Ακριβώς αυτό σήμερα, σε τι επίπεδο βρίσκεται, δηλαδή, συνεχίζονται αυτή η μάχη με το ακατόρθωτο και την αυτοθυσία των ανθρώπων που δουλεύουν ως υπάλληλοι εκεί στις εταιρείες? Ναι, πρέπει να ξέρουμε το εξής. Πρώτο, ότι το εργοστάσιο ουσιαστικά που το οποίο είναι μεγαλύτερη ζημιά δεν λειτουργεί. Δηλαδή η εταιρεία προσπαθεί ουσιαστικά να το έχει υπό έλεγχο. Και πριν από περίπου 1,5 μήνα βγήκε στη δημοσιότητα το ότι πάλι μια μεγάλη ποσότητα νερού, γύρω στους 5 τόνους πολύ ραδιενεργού υλικού, τους έφυγε και χύθηκε στη θάλασσα. Ήταν πριν από ένα μήνα έγινε αυτό, 1,5 μήνα περίπου. Η ακτίνα, στην οποία υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα και στην οποία ο κόσμος ουσιαστικά δεν ζει εκεί πέρα, είναι γύρω στα 20 χιλιόμετρα. Δηλαδή υπάρχει μια περιοχή 20 χιλιόμετρων, στην οποία οι άνθρωποι, αν κάποιος τολμήσει με δική του ευθύνη να πάει εκεί πέρα, ό,τι πάθει πλέον δεν εγγυάται τίποτα το κράτος. Και είναι πάρα πολύ πιθανό να πάθει. Είπαμε ότι η ραδιενέργεια είναι στατιστικό το φαινόμενο, όπως και πολλά άλλα φαινόμενα. Απλούστατα, όταν ένα μέρος είναι ραδιενεργό, αυξάνονται τρομακτικά οι πιθανότητες κάποιος, ας πούμε, να πάθει κάτι, να γίνει καρκινογένεση. Δηλαδή, εκεί στο χώρο 0 συνεχίζει η κατάσταση να είναι όπως είναι. Βέβαια, δηλαδή, έχει ανάψει, ας το πούμε, το υλικό και του ρίχνουν ακόμα νερό για να το κρυώσουν. Έχουν βάλει τσιμέντο σε κάποιες από αυτές, από τους 5. Έτσι. Κάποια λεπτομέρεια, αν έχετε να μας πείτε. Το χώρο αυτό προσπαθούν να τον απομονώσουν. Δηλαδή προσπαθούν, ας πούμε, η ραδιενέργεια να μην φεύγει προς το περιβάλλον. Ναι, okay. Λοιπόν, για να μην φύγει προς το περιβάλλον, υπάρχουν πολλοί, μάλλον όχι πολλοί, λίγοι τρόποι είναι. Ρίχνουμε άμμο, ρίχνουμε τσιμέντο, προσπαθούμε δηλαδή να το θάψουμε το υλικό, έτσι ώστε η ραδιενέργεια να πηγαίνει προς το εσωτερικό της γης, έτσι και να μην βγαίνει στην επιφάνεια, να μην έρχεται σε επαφή με τον υδροφόρο ορίζοντα ή να μην έρχεται σε επαφή, ας πούμε, με την ατμόσφαιρα. Ωραία, από τους 5 αντιδραστήρες που είχαν τις δρομές, σε πόσους έχει φτάσει αυτό το επίπεδο? Το μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στους 2 αντιδραστήρες. Στους 2. Στους 2, το μεγάλο πρόβλημα.
Το μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στους δύο αντιδραστήρες. Οι οποίοι ακόμα και σήμερα αυτοί οι δύο αντιδραστήρες η εταιρεία δεν τους έχει σε πλήρη ένοχο. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν με βάρδιες, δουλεύουν περιοδικά, δηλαδή δεν θα δουλέψει ένας εργάτης, θα δουλέψει για μια εβδομάδα, θα φύγει, θα πάει ένας άλλος εργάτης. Έτσι. Λοιπόν, γιατί ξέρετε η ραδιενέργεια. Είναι προσθετική, ας το πούμε. Είναι προσθετική ακριβώς. Δηλαδή, τι σημαίνει προσθετική. Σημαίνει ότι για να πάθω μια βλάβη είναι σαν να ποτήρι με νερό. Ότι το νερό, η ακτινογραφία που θα πάρω σε 5 χρονών, ο οργανισμός τη θυμάται όταν γίνω και 55. Με αποτέλεσμα, όταν πάρω μια άλλη δόση στα 55 μου, θα προσθεθεί στη δόση που έχω πάρει ήδη μέχρι τότε στη ζωή μου. Και τότε μπορεί να πάθω τη ζημιά. Οι άλλοι τρεις αντιδραστήρες είναι σε. Ναι, είναι οι άλλοι τρεις λιγότερο επικίνδυνοι. Σε λιγότερη κατάσταση επικίνδυνη και νομίζω ότι ένα εργοστάσιο επανελειτουργεί. Διορθώσε να δει και τα ρήγματα. Και τα ρήγματα και τα λοιπά. Νομίζω δηλαδή ότι δεν ξέρω αν έχει φτάσει στο φουλ της απόδοσης του και αποδίδει. Δεν το ξέρω αν αποδίδει τόσο όσο απέδε πριν όταν ήταν σε λειτουργία. Άρα μπορεί να παράγει ένα μικρό ποσό ηλεκτρικής ενέργειας.